Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η φιλανθρωπική κολυμβητική εκδήλωση «Κολυμπώ για τους άλλους» υπό την αιγίδα του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού. Μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν σε αγώνες κολύμβησης, συνδυάζοντας τον αθλητισμό με το πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης. Η εκδήλωση αυτή ήταν ιδέα του Λευθέρου του Παρασκευά και μου ζήτησε να τον βοηθήσω την πρώτη χρονιά που το κάναμε πριν 3 χρόνια. Πάντα όλα τα έσοδα πάνε σε μια φιλανθρωπική οργάνωση ανάλογα τι παίζει την κάθε περίοδο. Φέτος το κάνουμε για την Εστία, που είναι ένα ίδρυμα που βοηθάει παιδιά με νοητική στέρηση εδώ στο Νέο Ψυχικό και έχουν στόχο να φτιάξουν ένα σπίτι για αυτά τα παιδιά και τα χρήματα θα πάνε σε αυτή την ενέργεια. Και επίσης μαζεύουμε τρόφιμα, φάρμακα και ήδη υγιεινής για τους πρόσφυγες. Ο Δήμος μετά την πρώτη χρονιά είναι συνδιοργανωτής, μας παρέχει ό,τι βλέπετε την πισίνα, όλα δωρεάν, γίνεται μέσα στο ΚΑΠΑ, μέσα στα φιλανθρωπικά που κάνει και στα αθλητικά δρόμενα του Δήμου, έχουμε μπει και εμείς και είναι μια τεράστια βοήθεια και τον ευχαριστούμε. Γίνεται 3 χρόνια το event. Από την πρώτη χρονιά μέχρι τώρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Από χορηγίες έχουμε πολύ περισσότερους χορηγούς. Η προσέλευση κόσμου σήμερα ήταν γεμάτο το event. Έκλεισαν οι συμμετοχές από τις πρώτες 2 εβδομάδες. Ηλικίες έχει από όλες τις ηλικίες. Από πολύ μικρούς, νομίζω που η μικρότερη κοπέλα ήταν 14-13 και πρέπει να φτάνει μέχρι 60 σχεδόν. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Βγάλαμε κάποια χρήματα τα οποία θα πάνε στο ίδρυμα στην Εστία. Και από εκεί και πέρα καταφέραμε και μαζέψαμε κάποια φάρμακα, κάποιο ρυχισμό, κάποια τρόφιμα τα οποία θα πάνε είτε θα είναι για πρόσφυγες είτε είναι για αστέγους. Αυτά θα τα δούμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Η φετινή εκδήλωση είχε διτό χαρακτήρα, καθώς εκτός από την οικονομική αιρωγή του Κέντρου Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Στέρηση Εστία, συγκεντρώθηκαν τρόφιμα μακράς διαρκείας, φάρμακα και ρουχισμός για τους πρόσφυγες.